Γεια σας, είμαι ο Μάνος Βγαζιανός, στρατηγικός κτηνίατρος. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ψευδοκίνηση. Η ψευδοκίνηση είναι ένα φαινόμενο που παρατηρούμε στα θηλυκά ζώα, σκύλους και γάτες. Για τους σκύλους, παραδείγματος χάρη, θα παρατηρήσουμε αυξημένο σωματικό βάρος, διόγκωση των μαστών, ανορεξία σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να δούμε αλλαγή συμπεριφοράς του ζώου. Αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει? Ψευδοκίνηση, ψεύτικη κίνηση. Το ζώο συμπεριφέρεται σαν να ετοιμάζεται να γεννήσει σε ένα διάστημα, νιώθει ότι βρίσκεται σε κίνηση, συμπεριφέρεται σαν να είναι σε κίνηση, θα φτιάξει φωλιά, θα χρησιμοποιήσει διάφορα αντικείμενα μέσα στο σπίτι για να μπορέσει να φτιάξει την υποτιθέμενη φωλιά. Επειδή όλο αυτό είναι ορμονικά εξαρτώμενο και στηρίζεται σε ορμόνες, έτσι δικαιολογείται και συγκεκριμένη συμπεριφορά. Για να διαγνώσουμε αυτή την κατάσταση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον υπέρηχο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κολπική εξέταση κυταρολογικών επιχειρησμάτων, μπορούμε να βγάλουμε ακτινογραφίες. Συνήθως είναι κάτι που φαίνεται, δηλαδή θα δούμε γάλα από τους μαστούς. Ορμονικά πώς συμβαίνει αυτό? Ουσιαστικά πέφτουν στην περίοδο του, καθώς το ζώο διέρχεται από το δίστρο, πέφτουν οι ποσότητες της προγεστερόνης και αυξάνονται οι ποσότητες της προλακτίνης, μία ορμόνη η οποία ουσιαστικά δίνει εντολή για να παραχθεί γάλα. Τα ζώα φυσιολογικά θα παρουσιάσουν την ψευδοκίνηση, όμως πολλές φορές η ψευδοκίνηση όταν συμβαίνει άτακτα, δηλαδή κατά την ζωή ενός θηλυκού ζώου, μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει γενικότερα μια ορμονική δυσαρμονία. Οπότε αυτά τα ζώα, επειδή ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, έχουν σοβαρή ένδειξη ούτως ώστε να γίνεται οθικιστερεκτομή. Τι θα παρατηρήσουν οι ιδιοκτήτες? 6 με 12 εβδομάδες μετά τον ίστρο θα παρατηρήσουν τα συμπτώματα της ψευδοκίνησης. Συνήθως από μόνη της η ψευδοκίνηση θα υποχωρήσει μετά από 1-3 εβδομάδες, όμως δεν είναι πάντα τόσο απλά και εύκολα τα πράγματα. Ταλαιπωρούνται από μαστίτιδα τα ζώα αυτά σε κάποιες των περιπτώσεων. Ουσιαστικά το γάλα μένει και ιδίως μετά από κάποιους ατυχείς χειρισμούς των ιδιοκτητών, όπως μάλαξη των μαστών, συνδυασμός ψυχρών με θερμά επιθέματα, κυρίως τα θερμά, μπορεί να έχουμε μετά συγκέντρωση του γάλακτος με κάποια επιπλοκή από βακτηριακό παράγοντα που θα εισχωρήσει μέσω της θηλής, μπορεί να έχουμε μαστίτιδα. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα ζώα μπορεί να ανεβάσουν και πυρετό, να έχουν ανορεξία και οτιδήποτε συνεπάγεται μιας φλεγμονής, οπότε θα χρειαστεί να πάρουν αντιβιοθεραπεία, αντιφλεγμονώδη θεραπεία και γενικά να βρίσκονται σε παρακολούθηση. Κάτι άλλο που θα μπορούσε να παρατηρήσει ένας ιδιοκτήτης είναι η έντονη παραγωγή του γάλακτος. Αυτό όταν παραγίνεται, να το πούμε έτσι απλά, όταν έχουμε πολύ έντονη και τακτική έκρηση, καλό θα είναι να διερευνήσουμε το ζώο αυτό εργαστηριακά αν έχει κάποιο ζήτημα με την, με την δυσαρμονία της παραγωγής θυροειδών ορμονών. Με λίγα λόγια, δηλαδή, να κοιτάξουμε το θυροειδή του. Οι ιδιοκτήτες δεν θα πρέπει να κάνουν άλλαξη των μαστών, δεν θα πρέπει να κάνουν μασάζ, θα πρέπει να απευθύνονται στο κτηνίατρό τους. Θέλει προσοχή οι ουσίες που δίνουν ούτως ώστε να διακοπεί η γαλακτόρια. Δηλαδή δεν πρέπει να δίνουμε προγεσταγόνα, ειστρογόνα, τεστοστερόνη. Δίδονται συγκεκριμένες ουσίες όπως η καβεργολίνη, η οποία είναι μια ουσία που δίνεται από 4-6 μέρες ούτως ώστε να διακοπεί η γαλακτόρια. Έχει και αυτές τις παρενέργειές της, μπορεί να κάνει εμέτους, γενικότερα ανορεξία του ζώου και γαστρεντερικές διαταραχές. Όμως, αν πραγματικά θέλουν να απαλλαγούν οι ιδιοκτήτες από αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση που βιώνει το ζώο τους, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, συνίσταται η οθική στερεκτομή, δηλαδή η στήρωση.